Η ταινία είναι Simple Man, ένας ήσυχος άνθρωπος στα ελληνικά. Είμαστε σε ένα τμήμα του φεστιβάλ, το Glocal, λέγεται. Είναι από τα αρχικά του Global και του Local. Είναι μια προσπάθεια που κάνει το φεστιβάλ να προωθήσει ταινίες που η γλώσσα δεν είναι γερμανική. Ευρωπαϊκές ταινίες που δεν είναι η γλώσσα τους, η γερμανική γλώσσα, γερμανικά, αγγλικά, ισπανικά κτλ. Είναι πολύ σημαντική προσπάθεια. Είμαστε στη χώρα των Βάσκων που επίσης έχουν μια γλώσσα πάρα πολύ ιδιαίτερη και μοναδική. Την Τετάρτη είναι τα βραβεία, έγινε η προβολή, νομίζω πήγαμε καλά. Περιμένουμε. Στο Q&A, σε αυτή τη διαδικασία, επειδή είναι in project, in progress το film, ήταν ένα Q&A με επαγγελματίες του χώρου, από το industry, sale angels και όλα αυτά, οπότε οι ερωτήσεις ήταν πάρα πολύ τεχνικές. Δεν ήταν καθόλου ερωτήσεις επί της ουσίας της ταινίας και τα λοιπά. Εντάξει, ήταν ερωτήσεις που θέλανε να μάθουν σε ποιο στάδιο της παραγωγής είναι, γιατί αυτό ήταν και το ενδιαφέρον, άλλωστε και αυτό είναι και ο σκοπός του τμήματος. Οπότε δεν μου είναι κάτι ιδιαίτερο feedback για την ταινία από τη διαδικασία μέσα στην αίθουσα έξω. Έχουμε πάρει και το feedback. Δεν έχω δει ακόμα τις άλλες. Σήμερα θα έβλεπα τις άλλες. Έχω γνωρίσει τους σκηνοθέτες και τους παραγωγούς τους. Νομίζω ότι αυτό είναι το βασικό. Ότι και οι τρεις ταινίες που είναι, η μία είναι τουρκική, η άλλη λιθουανική, είναι αυτό, η ιδιαιτερότητα της γλώσσας που δυσκολεύει το κοινό να επικοινωνήσει καλά βλέποντας μια ταινία χωρίς να γνωρίζει τη γλώσσα, τα ελληνικά, τα τουρκικά. Είναι λίγο. Ηχούν περίεργα σαν γλώσσες και αυτό. Και αυτή είναι η προσπάθεια που κάνει το φεστιβάλ. Καταρχήν, έχω ζήσει σε επαρχία. Έχω εμπειρία και βιώματα από το τι σημαίνει να ζει σε κλειστή κοινωνία. Στην ουσία όμως, αυτό το έχω χρησιμοποιήσει ως σκέλιφος. Αυτό που προσπάθησα να διερευνήσω στην ταινία είναι, πέρα από τη σχέση πατέρα παιδιού ή κόρης, την προσπάθεια ενός ανθρώπου να ανακτήσει τη χαμένη του αξιοπρέπεια και τι κόστος πρέπει να πληρώσει γι' αυτό. Δηλαδή, σε πρώτο επίπεδο φαίνεται όλο αυτό που περιγράφεις, σίγουρα. Αυτό απλώς το περιγράφω, αλλά το χρησιμοποίησα και όλο σαν όχημα για να κάνω focus αυτό που, στην αξιοπρέπεια, το οποίο είναι. Είναι έτσι όπως το λες. Όταν έγραφα το σενάριο και το δούλευα, υπήρχαν σε κάποια draft, υπήρχαν όλες αυτές οι πληροφορίες και εξηγήσεις. Ένιωσα ότι θέλω να μείνω κοντά στην ψυχή αυτού του ανθρώπου και της διεργασίας που είναι, για να τον πλησιάσω όσο δυνατόν περισσότερο γίνεται. Και πραγματικά ήταν ένα μεγάλο ρίσκο. Ήταν πραγματικά ρίσκο. Το πήρα. Αλλά ένιωσα την ανάγκη ότι δεν με πολύ αφορούν τελικά τα γεγονότα που τον οδηγούν εκεί. Με αφορά και με ενδιαφέρει, και ελπίζω και το θεατή, το πώς αντιδρά πια αφού έχει φτάσει εκεί. Γιατί να τρέχουμε στο παρελθόν, να το βλέπουμε, να το εξηγούμε, δεν νομίζω ότι πολύ βοηθάει. Το θέμα είναι, καταρχήν, να αναλαμβάνουμε την ευθύνη που μας, να ξεκινάμε από την ευθύνη μας και το πώς αυτό μπορούμε να το αποκαταστήσουμε τώρα που συμβαίνει. Νομίζω ότι η ηθική κρίση με έναν τρόπο προκαλεί και ίσως και την οικονομική κρίση. Ναι, οπότε από κάποιο σημείο και μετά συμβαδίζουν, αλλά νομίζω ότι η ηθική κρίση προηγείται. Ένας σκηνοθέτης νομίζω ότι πρέπει να γραπάει έτσι κι αλλιώς όλους τους χαρακτήρες του. Όσο κακή, αρνητική κι αν είναι, αν υπάρχει τέτοιος χαρακτηρισμός για άνθρωπο, πρέπει να τους αγαπάει, αλλά κατά τη γνώμη μου πρέπει να τους διερευνά, ούτε να τους συμπαθεί, ούτε να παίρνει το μέρος τους, ούτε να τους ακυρώνει. Νομίζω πρέπει να διερευνά τα πάθη τους, το δράμα τους, τις συγκρούσεις τους, να προσπαθεί να τους προσεγγίσει, να τους κατανοήσει. Αυτό νομίζω ότι. Εντάξει, το φεστιβάλ είναι από μόνο μια εμπειρία και σαν αναστροφή με όλο αυτόν τον κόσμο και τους συναδέλφους, τους επαγγελματίες του χώρου.
είναι μια εμπειρία. Ελπίζω για την ταινία να δώσει τη δυνατότητα να ανοιχτεί σε ένα μεγάλο κοινό, όσο δυνατόν μεγαλύτερο κοινό.